Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Faye. Σήμερα θα σας κάνω το απόλυτο καλοκαιρινό νόστιμο φαγητό. Κολοκυθοκεφτέδες νηστίσιμους. Έχω εδώ το κολοκυθάκι τριμμένο σε απορροφητικό χαρτί. Αλεύρι, αλάτι, ελαιόλαδο, ένα ποτηράκι, κόλιανδρο σε σκόνη, λίγο τζίντζερ σε σκόνη, δυόσμο, δύο μεγάλα κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα, άνηθο και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε τη διαδικασία τοποθετώντας το κολοκυθάκι και τα υπόλοιπα υλικά στο μπολ. Ελαιόλαδο, αλατάκι, έχουμε δυόσμο στη γλάστρα στη βεράντα, μόσχο μυριστό, φρέσκο κρεμμυδάκι. Άνηθο. Μαύρο πιπέρι. Και τώρα ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε καλά. Και θα βάλουμε αλευράκι όσο χρειαστεί. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Και στη συνέχεια θα ρίχνουμε κουταλιές μέσα στο τηγάνι να ψηθούν. Ήταν δύο μεγάλα κολοκυθάκια τριμμένα στο τρίφτη. Πολύ ωραία. Και τώρα θα ρίξω ένα κομματάκι να δούμε πότε θα είναι έτοιμο το λάδι. Δεν είναι ακόμα έτοιμο. Μόλις είναι έτοιμο το λάδι, θα βάλουμε μέσα τους κολοκυθοκεφτέδες. Τους έπλασα τελικά με το χεράκι μου και τους βάζουμε να ψηθούν. Πατάμε και λίγο από πάνω. Και περιμένουμε να ψηθούν από τη μία πλευρά για να τους γυρίσουμε και από την άλλη. Ρόδισε από τη μία, τη γυρίζουμε από την άλλη.
πολύ ωραία, περιμένουμε να ψηθούν και από αυτή την πλευρά. Έτοιμοι οι κολοκυθοκεφτέδες, τους αφαίρεσα, τους έβαλα σε απορροφητικό χαρτί και στη συνέχεια τους έχω σερβίρει στην πιατέλα. Καλή επιτυχία σας εύχομαι, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Γεια σας!